Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου, γυμνάσματα πνευματικά, μελέτη δεκάτη έκτη, συνέχεια. υπόθεση αδελφέ, πως ένας άλλος ζητάει συμβουλή από σένα ποια ζωή να διαλέξει για να σωθεί ευκολότερα και ασφαλέστερα και να προξενήξεις και στην ψυχή του μεγαλύτερη προκοπή και τελειότητα από εκείνη τη ζωή που ήθελε από αυτή τη ζωή που θα συμβούλευε σε εκείνον να διαλέξει, εκείνη ακριβώς διάλεξε και εσύ για του λόγου σου και τη συμβουλή που θέλησες να δώσεις εκείνον κράτησε την εσύ για την εσύ για τον εαυτό σου. Ή δε μη και αμφιβάλλεις ποια ζωή καλύτερη είναι να διαλέξεις, κάν το αυτό που σου λέω. Δηλαδή σχημάτισε με τον νου σου, προσβέσκεσαι στο κρεβάτι ο ασθενής και την ύστερη στιγμή του θανάτου πως σε αποφάσισαν για θάνατο και όλοι έφυγαν από κοντά σου και οι γιατροί και οι ιερείς και οι συγγενείς και η ελπίδα κάθε ζωής πλέον δεν υπάρχει. Τώρα λοιπόν ρώτησε τον εαυτό σου χωρίς υπόκριση ποια ζωή θα ήθελες να επιθυμήσεις εκείνη την ώρα αν είχε να ζήσεις και βεβαιότητα αν ήσουν παντρεμένος θα ήθελες να πεις Αχ, άμποτε και να μην παντρευχόμουνα, αλλά να ζήσω μια ζωή άγια, τη ζωή των μοναχών, και να καταρθώσω περισσότερες αρετές αυτήν και να πεθάνω τώρα με ένα θάνατο πολύ χαρούμενο, με ελπίδα και ασφάλεια, καθώς θα αισθάνομαι ότι έχω ασφαλέστερα να σωθώ από το Θεό. Έτσι και ο Θεόφιλος ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας όταν απέθανε, Μακάριζε τον Όσιο Αρσένιο που διάλεξε τη ζωή των μοναχών και που εμφανίστηκε το θάνατό του πάντοτε. Βέβαια, αν ήσουν και πλούσιο πραγματευτή, θα έλεγες Αχ, και να μπορούσα να ζήσω μια ταπεινότερη και ευτελέστερη ζωή, να μην έκανα τόσε αμαρτίε και να βρεθώ την ώρα του θανάτου μου πιο ελαφρωμένο από το βάρο των αμαρτιών και τη συνειδήσεώ μου καθώς και ένας βασιλιάς, όταν έμελε να πεθάνει, είπε αυτά τα λόγια. Άμποτε, και καλύτερα, να γινόμουν ένας βοσκός παρά σε ένας βασιλιάς. Άμποτε, να ήθελα καλύτερη την επιστασία της κυβερνήσεως παρά μιας πίμνης, παρά την επιστασία μιας βασιλείας. Και γιατί σε εκείνη την ώρα του θανάτου θα γνώριζε αδερφέ, ποια είναι η καλύτερη ζωή διότι ο θάνατος δεν γνωρίζει ψέματα, αλλά λέει πάντοτε την αλήθεια και ζυγίζει με δίκιο λογαριασμό χωρίς πάθος τα πράγματα, όπως λέει και ο Σιράχ, «Ο θάνατε καλό το κρίμα». Κοντά λοιπόν σε αυτό το θάνατο πρόσθεσε και τη μέλουσα κρίση του Θεού, την οποία θα κάνει με τα θάνατο και είναι απίρω φρικοδέστερο εκείνο το απόκειται της ανθρώπης άπαξ με μετά τούτο δε κρίσης που λέει στους Εβραίους στο θήτα κεφάλο ο Άγιος Απόστολος. Μπροστά λοιπόν σε εκείνο το φοβερό κριτήριο του Θεού, το οποίο φοβήθησαν οι μεγαλύτεροι Άγιοι, παραστάσου αγαπητέ μου αδελφέ τώρα νοερός και ας σου φανεί πως ακούς το φοβερό εκείνο κριτήριο να λέει την απόφαση της αιωνίου βασιλείας ή την απόφαση της αιωνίου κολάσεως. Τότε ποια ζωή θα αγαπούσες περισσότερο. Βέβαια την πλέον αγιότερη και πλέον καλύτερη. Και λοιπόν εκείνη τη ζωή που θα διαλέξει αν βρίσκεσαι κοντά στο θάνατο και αν παραστέκεσαι στην κρίση του Θεού αυτή τη ζωή διάλεξε τώρα και ζήσε αγαπητέ αδερφέ επειδή και κατά αλήθεια είναι μια μορία μεγάλη, να μην κάνεις τώρα εκείνο που θα ήθελες επιθυμήσει να κάνεις τότε για το τώρα. Ρώτησε λοιπόν, σε όλο με το μετέπειτά σου χρόνο και κάνε ένα πνευματικό, έμπειρο πνευματικό, πνευματικό ενάρατο και άγιο, που να λέει πράγματα σπουδαία, και να μην λέει τίποτε κατά πρόκληση, πάθος και φιλοπροσωπεία και ανθραπαρέσχεια, αλλά όσα λέει και συμβουλεύει να είναι σύμφωνα με τις θείε Γραφές και τα συγγράμματα των Θεοφόρων Πατέρων και με τους Θείες Κανόνες των Ιερών Συνόδων, τόσο των Οικουμενικών όσο και των Τοπικών. Και τη συμβουλή που θα σου έδινε αυτός κράτησε έτεινε. Αυτή τη συμβουλή που θα σου δώσει. Ελπίζοντας ότι ο Κύριος... που δεν μιλάει με το ίδιο το στόμα, δεν θα σου πει ότι είσαι ανάξιος, θα σου μιλήσει με το στόμα του πνευματικού, με περισσότερη βεβαιότητα, γιατί λέει στο δευτερονόμιο «Επερώτησον τον πατέρα σου και αναγγελίσει τους πρεσβυτέρους σου και ερούσι σύ». Αυτοί οι πέντε τρόποι που σου ερμήνεψα μέχρι τώρα, είναι η πλέον κατάλληλοι και καλύτερη και η για να διελυνθεί με αυτού να διαλέξει την πλέον ωφελημότερη ζωή και στάση για τη σωτηρία σου. Και μακάρι βέβαια θα ήταν οι χριστιανοί εκείνοι που θα κυβερνούνται έτσι φρόνημα και πρόκειται να διαλέξουν τη στάση και το επάγγελμα της ζωής τους με φρονιμότητα. Διότι θα μπορούσαν τίποτα τρόπος Όλο το πλήθος των χριστιανών να ξεφύγει από τις κακές ζωές και τα ψυχοβλαβή επαγγέλματα και τα αξιώματα στα οποία μπαίνουν τυφλά τόση και τόση, καθώς τους παρακινεί το κέρδος, η ίδια η φαντασία, η δόξα ή η ειδονή, το πάθος κυματεώτης, σαν να μην ξέρουν οι άθλοι ότι δεν είναι δυνατόν να μετακερδίσουν πάλι την ψυχή τους αν την χάσουν μια φορά» και εξεναντία δεν θα στερούταν από τους χριστιανούς η αγιότερη και καλύτερη ζωή των αληθινών μοναχών, στην οποία μόλις από χίλου χριστιανούς γίνεται ένας μοναχός. Και αυτός κανένας γέρος ή ασθενής ή μισερωμένος. Αφού εσύ διάλεξες την καλύτερη ζωή που αρμόζει και σε σένα ευχαριστιέται ο Θεός, αυτός που σου έδωσε τον καιρό και τον τρόπο να γνωρίσεις το Θείο Θέλημα, που είναι ένα μεγάλο χάρισμα που σε κάνει μακάριος σε αυτή τη θνητή ζωή, κατά το προφητικό «Μακάριας Ισραήλ», ότι τα αριστά του Θεό ημίν γνωστά εστί, βαρούχ, τέταρτο το κεφάλαιο. Πρόσφερε λοιπόν σε αυτόν κατά εκλογή που ήθελες παρακαλώντας τον να βεβαιώσει και να στεφανώσει με την ευλογία του να κατεβοδώσει δηλαδή. Αποφάσισε το εξής, να μην θέλεις να ακούς τις ταραχές και τις συγχύσεις που θα σου έφερνε η συνείδηση ή ο κόσμος περί αυτής και μάλιστα η ο κοσμος περι και μαλιστα η ζωη με τα αμετάβλητα πράγματα καθώς είναι ο γάμος και το μοναχικό επάγγελμα και τελευταία παρακάλεσε τον Κύριο καθώς εφόρησε με τη χάρη του να διαλέξει την καλύτερη ζωή έτσι να σε δυναμώσει και να διαμείνεις σε αυτή την κλίση που σε κάλεσε στη δόξα Του. Καθώς λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, έκαστον ως και ο Κύριος ούτω περιπατήτω. Συλλογή αγαπητέ αδερφέ, ότι πρέπει να διορθώσεις την εκλογή της τάσεως και ζωής σου, αν δεν έκανες καλά μέχρι τώρα και καθώς πρέπει, διότι διαλέγοντας αστόχαστα μια ζωή ψυχοβλαβή σε σένα έκανες δύο άδικα, ένα στο Θεό και ένα άλλο στην ψυχή σου. Και πρέπει να γιατρέψεις τώρα αυτή την αταξία όσο είναι δυνατόν. Επειδή και έδειξες κάποια αυθάδια μεγάλη, να αποφασίσεις μια υπόθεση τέτοια, τέτοιου μεγέθους, χωρίς να συμβολευτείς, χωρίς να μιλήσεις να προσευχηθείς στο Θεό σου και χωρίς να είναι θέλημα του Θεού ουε τέκνα αποστάτε λέγει Κύριος επί εισατε βουλήν διε μου και συνθήκας ούδια του πνεύματος μου ο Ισαΐας το λάμδα κεφάλαιο και έτσι αν κάποιος ιός που κάνει ένα παρόμοιο πράγμα και καταφρονίσει τον πατέρα του κάνει ένα κακό πράγμα Πόσο μάλλον ένα χριστιανό που είναι τέκνο Θεού, αν καταφρονήσει τον ουράνιο πατέρα του, κάνοντα αυτό. Κι αν κινδυνεύσει να μη σωθεί ένα που κάνει ζωή καλή και άγια, καθώ είναι η ζωή των μοναχών, πόσο μάλλον θα κινδυνεύσει να πολεστεί αιωνίω, ο οποίο διαλέξει μια ζωή ψυχοβλαβή. Μια ζωή που είναι ενάντια των εντολών του Θεού και της σωτηρίας του. Όθεν η μεν και η ζωή και οι στάσεις που διάλεξες, αδερφέ, δύναται να μεταβληθεί και να διορθωθεί, μετά βαλέ την και διορθώσέ την. Λόγου χάρη αν εσύ διάλεξες μια τέχνη ψηφοβλαβή και άθεσμο, ψυχοβλαβή και άθεσμη, στην οποία βρισκόμενος παραβαίνει φανερά τις εντολές του Θεού, καθώς είναι η τέχνη των οργάνων και των παιχνίων, η τέχνη των παλαιστών και των μήμων των θεατρικών ανθρώπων, η τέχνη των δικηγόρων ή κανένα εξωτερικό αξίωμα επάγγελμα ψυχοβλαβές, παράτησε αυτή τη ζωή και διάλεξε άλλη μια τέχνη σεμνή και χριστιανική και μάλιστα αν είσαι ελεύθερο από γυναίκα, μπορείς να παρατήσεις και τον κόσμο και τα του κόσμου και να διαλέξεις την καλύτερη ζωή των μοναχών. Αλλά και αν είσαι παντρευμένος και συμφωνήσεις με τη γυναίκα σου, να γινείς δε και οι δύο μοναχοί, τότε έχεις την άδεια και εκλέγει την καλοκαιρική ζωή. Εάν όμως η γυναίκα σου δεν συμφωνήσει σε τούτο, δεν μπορείς να αφήσει και να γίνεις μοναχός, επειδή είναι παρόμοιο με εκείνο που λέει ο Παύλος, «Μη αποστερείτε αλλήλους, ή μη αν εξυμφώνουν». Επίσης λέει, η γυναίκα του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά ο ανήρ και ο ανήρ του ιδίου σώματος ουκ εξουσιάζει αλλά η γυνή. Αυτό λοιπόν διορίζεται από τους κανόνες της Οικουμενικής Συνόδου καθώς και ο Μέγας Βασίλειος λέει «Ωρα κατά πλάτος, Ιωταβήτα», και ο Ιερός Αυγουστίνος στην επιστολή, στην επιστολή του προς Αρμεντάριο και ο Ιερός και Θείος Ιερόνυμος, Επιστολή για τα Δέλτα προς Γαλατίαν. Σύμφωνα με αυτό, γράφουν και αυτοί, ομοίως και αν έφτασε και έγινε καλόγυρος ή ιεροδιάκονος ή ιερομόναχος, εσύ δεν μπορείς πλέον να παντρευτείς, μη γέννητο, διότι τούτο είναι παρανομότατο και αναθεματισμό άξιο κατά τον κανόνα της Ιεράς Συνόδου και των νόμων των βασιλέων γάμα. Τι λέω, αφού γίνει μοναχό και υποταχθεί σε πνευματικό πατέρα και γέροντα, δεν είναι νόμιμο να παρετηθεί, να παρατήσει την υπακοή και την ησυχία σου και να πηγαίνει στον κόσμο να ζητά ελεημοσύνε ή να μαθαίνει ελληνικά γράμματα ή να ιατρεύεσαι ή άλλε υποθέσει και τέλει κοσμικά και αλότρια του μοναχικού επαγγέλματο. Αλλά πρέπει να διαμένει στην άσκηση και υπακοή μέχρι τέλους απερίσπαστος επειδή ο κύριο είπε: Ουδή επιβαλών τη χείρα αυτού επάροτρων και βλέπων ει τα οπίσω, έφτατο εστί στη βασιλεία του Θεού. Δεν κάνει ο άνθρωπο ο οποίο βάζει το χέρι του πάνω για να οργώσει και μετά κοιτάει προ τα πίσω. Κι άλλο κανόνα τη Τετάρτη, κανόν τη Αγία Οικουμενική Τετάρτη Συνόδου λέει: Ούτω εδιόρισε του καθεκά στην πόλη και χώρα μονάζοντα την ησυχία να σπάζεστε και προσέχειν μόνη την ιστία και την προσευχή, εν εις τόπις απετάξαν δε εκκλησιαστικής, μήτε βιοτικής παρενοχλήν πράγμαση ή επικοινωνήν καταλυμπάνοντες τα ίδια μοναστήρια. Αλλά ούτε και όταν κάποιος πατριάρχης ή αρχιερέας ή ιερέας περιπέσει σε κάποιο μάρτυμα τη ιεροσύνης καθερετικό, δύνατη να το αξίωμα της αρχιεροσύνης και ιεροσύνης και αναλαμβάνει τη ζωή και το σχήμα των μοναχών. Με τέτοιο τρόπο μπορεί να διορθώσει τη ζωή που έκανε οποιοδήποτε αδερφέ και αυτή τη ζωή που εσύ διάλεξες. Δες το τέλος των πραγμάτων και τη ζωή που κακώς διάλεξες και αν μπορείς να τη διορθώσεις προς το καλύτερο και ωφελημότερο. Ό,τι λογής μάλιστα είναι η εν γάμο ζωή, Χωρί τη συμφωνία στο ανδρό και τη γενικό, ω είπαμεν διάλειν αιτία, δεν δύναται να χωριστεί μία επιλόγω πορνεία καθώ είπε και ο κύριο. Πρέπει εσύ που έχει αυτή την αμετάβλητη ζωή μια φορά να διαλέξει: Πρώτον, με να λυπάσαι και να παρακαλεί το Θεό να σε συγχωρέσει. Διότι μπορούσε να διαλέξει καλύτερη και ωφελημότερη ζωή για την ψυχή σου και εσύ προτίμησε αυτή τη ζωή. Και για κάποιους σκοπούς κοσμικούς και ανθρώπινους και για την αταξία της προαιρέσεώς σου. Δεύτερον, πρέπει να επεριμεριθείς και να διορθώσεις μια τέτοια ζωή, δηλαδή να αλλάξεις γνώμη για εκείνη, για αυτά τα κοσμικά κριτήρια με τα οποία την διάλεξες και να τα μεταβάλεις σε ουράνια κριτήρια να ζεις αυτή τη ζωή για να δουλεύεις στο Θεό, να φυλάτεις τις εντολές Του, προσέχοντας περισσότερο από όλου τους κινδύνους τους ψυχικούς που θα συναντήσεις σε αυτή τη ζωή. Να στέκεσαι σε πάντοτε άγρυπνος και να προσπαθείς να διορθώσεις το σφάλμα της εκλογής που έκανες με νηστείες περισσότερες, με προσευχές, με δάκρυα και με καλά έργα, με το να ξέρεις πως η σωτηρία σου είναι δυσκολότερη από τη σωτηρία των άλλων για τους κινδύνους και τα αίτια τα ψυχοβλαβή που έχεις να συναντήσεις στη ζωή αυτή που διάλεξες ασυλόγιστα. Διότι λέγει και, ο Μέγας Βασίλειος «Μη τίνην αναπέσεις ο ούτος, ο προσκοινωνίαν γυναικός προηρημένος, ως επεξουσία έχουν τον κόσμο περιβάλλεστε, πλειών γαρ πόνων σύ και φυλακής χρία προς την τη επιτυχίαν». Και, και πάνω σε όλα αυτά, λοιπόν, σπούδαζε, αδερφέ, προσπάθησε να πληρώνεις με προθυμία σαν χριστιανός τα χρέη τα χριστιανικά που απαιτεί το επάγγελμα και η ζωή του χριστιανού που διάλεξες για το οποίο θα σου ζητήσει ο κριτής περισσότερο και στενότερο λογαριασμό. Παρόμοια, αναπλήρωσε και την έλλειψη των άλλων μέσων που σου χρειάζεται να μεταχειριστείς για να σωθείς συντρέχοντας ευλαβώς τις ακολουθίες της Εκκλησίας, εξομολογούμενος συχνότερα και με την άδεια του πνευματικού σου και με την πρέπουσα προετοιμασία μεταλαμβάνοντας συχνότερα τα θεία μυστήρια και με περισσότερη επιμέλεια εργαζόμενος στι εντολέ του Κυρίου και τα καλά έργα. Και καθώς κάνει εκείνο που σπέρνει σε άκαρπο χωράφι, ρίχνει δηλαδή περισσότερο σπόρο για να νικήσει την κακία του χωραφιού, έτσι κάνει και εσύ» και με αυτόν τον τρόπο θα σωθείς. Λοιπόν, να αφιερώνεσαι και να αφοσιώνεσαι συχνότερα στον Κύριο, παραγκαλώντας τον να σε αξιώσει να ζήσεις ασφαλέστερα και να σωθείς τη ζωή που βρίσκεσαι, σαν εκείνη που θα σου είχε ετοιμασμένη από αιώνε και επειδή δεν μπορείς να εκλέξεις άλλη ζωή και στάση, κάνε την ανάγκη φιλοτιμία και ταπεινωμένος ως τη γη γιατί δεν υποτάχθηκε από το στο θέλημα του Θεού, δούλευε στον Κύριο μόλις σου την καρδιά, μένοντας στην κλήση σου, έκαστος εν ή εκλήθη εν ταύτη μενέτο. Πρώτη προς Κορινθίους, ζήτα κεφάλαιο. Και περνάμε στη μελέτη την δεκάτη εβδόμη, όπου λέει πρώτον, ότι χρωστούμε να αγαπάμε το Θεό διότι μας προστάζει να τον αγαπάμε. Δεύτερον, διότι αυτός καθεαυτόν είναι άξιος αγάπης πάνω απ' όλα. Τρίτον, ότι μας προσκαλεί στην αγάπη του με τόσες ευεργεσίες και εξαιρέτως με την αγάπη που μας αγαπάει. Συλλογίσω αγαπητέ μου αδελφέ, τρία δραστικότατα αίτια που σε παρακινούν ή μάλλον για να πούμε σε αναγκάζουν να αγαπάς το Θεό. Το πρώτο είναι ότι όπως είπαμε αυτός μας προστάζει να τον αγαπούμε. Το δεύτερο ότι είναι άξιος αγάπης περισσότερο από κάθε άλλο και το τρίτο ότι αυτός προσκαλεί πάντοτε στην αγάπη μας. Και την προφτάνει με τη δική του αγάπη και ακόμη με αναρρύθμιτες ευεργεσίες. Λοιπόν, συλλογή πρώτα-πρώτα ότι τον αγαπάμε εμείς το Θεό είναι η πρώτη από όλες τις εντολές. Αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου εν όλη τη καρδία σου, εν όλη τη ψυχή σου και εν όλη τη διανία σου. Αυτή εστί πρώτη και μεγάλη εντολή. Ματθαίος Καπαβίτα Κεφάλαιο. 22 δεύτερο δηλαδή. Πρώτη είναι κατά την ενέργεια, διότι αυτή φέρει μέσα της την εκπλήρωση όλου του νόμου, την πληρότητα. Πρώτη κατά τη θέληση του άκρου νομοθέτη, επειδή γι' αυτό το σκοπό της ειδική του αγάπης αυτός κατευθύνει όλες τις άλλες εντολές. Πρώτη κατά την αξιότητα, διότι αυτή δίνει την τιμή σε όλες τις αρετές και εντολές, πρώτη κατά την τάξη διότι αυτή είναι το θεμέλιο όλης της χριστιανικής ηθικής και τελειότητος και αυτή η εντολή πρέπει να έχει τον πρώτο τόπο μες στις καρδιές των χριστιανών. Η δε αγάπη του πλησίον και κάθε άλλη εντολή πρέπει να κρέμεται από αυτήν και να γίνονται για αυτήν. Αλλιώς κάθε άλλη αγάπη που δεν κρέμεται από την αγάπη του Θεού λογίζεται μίσος και κάθε άλλη εντολή που δεν γίνεται για την πρώτη εντολή υπολογίζεται ως παράβασης. Πρώτη κατά την ευγένεια, διότι λιγότερο από όλες τις άλλες εναντιώνεται στην ελευθερία του ανθρώπου και δεν μπορεί να εκπληρωθεί αν ο άνθρωπος δεν θελήσει. Πρώτη αυτή η εντολή κατά την υπεροχή, διότι αυτή είναι ο ανώτερος βαθμός, ο ανώτερος από όλους, στον οποίο μπορεί να φτάσει μια ψυχή, πρώτη τέλος πάντων και κατά τη διαμονή, διότι δεν θα έχει ποτέ τέλος αιωνίως η αγάπη αυτή προς το Θεό. Γι' αυτό λέει και ο Παύλος «νινή δεμένη πίστης». Τώρα δηλαδή υπάρχει η πίστης, η ελπίς, η αγάπη, τα τρία αυτά. «Μίζων δε τούτων είναι η αγάπη». Πρώτη Κορινθίους, Ιωταγάμα. Τώρα στο χάσω εσύ περισσότερο αδελφέ μου, σε τι λογή τιμή πρέπει να έχουμε αυτό το μέγα νόμο της αγάπης, σε τι εκτίμηση και τι λογής προθυμία και επιμέλεια χρωστεί κάθε ένας από μας να δείχνει στην εκπλήρωση αυτής. Αν ίσως και ο Θεός ήθελε μας προστάξει να μην αγαπάμε, επειδή κάθε κτίσμα είναι ανάξιο αυτής της εψηλής αρετής, εμείς έπρεπε κάτα να παρακαλούμε να μας δώσει άδεια να μεταχειριζόμαστε την αγάπη, την τόσο ευγενική αρετή και να τον αγαπάμε. Και τώρα που αυτός μας προστάζει με τόση βία να τον αγαπάμε, είναι δυνατόν πλέον να μην θέλουμε να υπακούσουμε στην προσταγή του. Αλλά τι άλλο θα μπορούσε να επιθυμήσουν οι κολλασμένοι κάτω στον Άδη παρά μια τέτοια εντολή της Θείας Αγάπης, διότι αν ερχόταν το μήνυμα από εκεί κάτω για μια τέτοια εντολή, εκεί κάτω σε αυτή την κόλαση, βέβαια αυτή θα ήταν αρκετή να μεταβάλει αμέσω τι ιερέ φλόγε τη αγάπη. Σε ιερέ φλόγε τη γλυκύτατη φλόγα τη αγάπη, εκείνο το καταναλίσκον και βασανιστικό πύρ των κολλασμένων θα μεταβάλλονταν. Διότι δίδοντα ο Θεό σε αυτού αυτή την εντολή, θα του έδιζε μαζί και τις αναγκαίες βοήθειες της χάριτός του να την εκπληρώσουν λοιπόν, με το να υποδέχονται άξια εκείνες τις βοήθειες της χάριτος οι καταδικασμένες ψυχές των κολασμένων, θα ήταν το επακόλουθο ότι η αιώνια νύχτα του θανάτου τους θα μεταβαλόταν σε μια φωτεινή αυγή. Όθεν, και η μεγαλύτερη κόλαση που το μυρί του κολλασμένους είναι διότι δεν αγάπησαν το Θεό καθώς τους πρόσταξε. Αλλά Παρέβησαν τις εντολές Του και στερήθηκαν της προς Αυτόν αγάπης. Όπως λέει και ο Θείος Ισαάκ ο Σύρος, «Οι εντιγένειοι κολαζόμενοι μάστιγη της αγάπης μαστίζονται». Κι αν είναι έτσι, ποια πρόφαση έχεις εσύ το εξής να πεις, αν ίσως και δεν εκπληρώσεις αυτόν τον νόμο της Θείας αγάπης, αφού ο Θεός έχει να σε βοηθήσει με τη χάρη Του και να την εκπληρώσεις. Ποιο λοιπόν από αυτά τα δύο είναι ένα μεγαλύτερο θαύμα, η συγκατάβαση με την οποία συγκαταβαίνει ένας Θεός και προστάζει τους ανθρώπους να τον αγαπούν, σαν να έχουν χρία από την αγάπη τους, σαν να είχε ο Θεός αυτή τη χρία, ή η αναισθησία των ανθρώπων, οι οποίοι και χρίαν έχουν από μια ταύτη προσταγή και πάλιν αν δεν τη δεχτούν, πώς θα την εκπληρώσουν. Για τούτο βλέπε καλά, αδελφέ μου, ότι η καρδιά σου στέκεται ανάμεσα σε δύο άκρα που δεν έχουν μέσο. Διότι ή έχεις να αισθανθεί γλυκά τη φλόγα της αγάπης του Θεού και εδώ και στον Παράδεισο ή έχεις χωρίς ελπίδα σωτηρίας να καίγεσαι σε μια φλόγα αιώνια μέσα στον άδειο. Η μια είναι φλόγα σωτήρια και ζωοποιός, η άλλη είναι κολαστήρια και θανατηφόρος. Πλην και οι δύο αυτές φλόγες γεννιόνται από τη μία και την αυτή αγάπη του Θεού, διότι η αγάπη του Θεού έχει και τους δικαίους να εφραίνει και να χαροποιεί, επειδή εφύλαξαν τη Θεία Αγάπη στον Παράδεισο, και τους αμαρτωλούς να κολλάζει και να τους λυπεί στον Άδη, που δεν φύλαξαν αυτή την αγάπη του Θεού την πλέρια, καθώς λέει ο προρηθής Άγιος Ισαάκ, ενεργεί δε η αγάπη εν τη δυνάμει αυτής κατά διπλούν τρόπων, τους μένα μαρτωλούς κολάζουσα, ως και εντάφθα συμβαίνει προς φίλων από φίλων τους τετυρικότας τα δέοντα, εφραίνοντα εν αυτή. Λοιπόν, μη γίνεις τόσο ανόητος ώστε να προτιμήσεις καλύτερα τη θανατηφόρα φλόγα του Άδη, παρά τη ζωοφόρο φλόγα της θεία Αγάπης, αλλά θυμίσου ότι η αγάπη που χρωστά στο Θεό διαμέσου της εντολής δεν είναι αγάπη που προέρχεται σε μόνο τα λόγια και μόνο στις μαλακότητες. Τεκνία μου φυσίμη αγαπάτε λόγο μη γλωσσή, αλλά έργο και αληθεία λέει ο Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή. Του τέστην μην αγαπάτε μόνο με τα λόγια, με τη γλώσσα, αλλά με τα έργα και την αλήθεια. Αλλά είναι μια αγάπη κρατεή, μια αγάπη άξια προτιμήσεως από κάθε άλλο πράγμα σε τρόπο ώστε όταν έλθει σε σύγκριση η αγάπη του Θεού με την αγάπη όλων των άλλων κτισμάτων, όλων των άλλων κτιστών αγαθών, πρέπει να προτιμάτε πάντοτε το θέλημα και η αγάπη του, του Κυρίου από κάθε άλλο αγαθό, ότι κρατεά ως θάνατος αγάπη. Να ντρέπεσαι λοιπόν αδερφέ που εσύ έπραξες διαφορετικά ως τώρα αλλά ο τρόπος και έκανες τόσο κακό. Έκανες μεγάλο άδικο στο Θεό στο Θεό σου κάθε φορά που αμάρτησες διότι προτίμησες καλύτερα την αμαρτία από το Θεό να συγχαθείς τελείως την αδικία και πάρε απόφαση να αγαπάς τον Θεό εξ όλης σου της διανοίας, εξ όλης της καρδιά σου και της ψυχής σου και να προτιμήσεις καλύτερα να πεθάνεις παρά να δεχτείς την αμαρτία άλλη φορά μέσα στην καρδιά σου. Και επειδή ο Κύριος με όλους τους τρόπους σε βιάζει να τον αγαπάς, με τη δημιουργία του, με την οικονομία του, με τις εντολές του, με τα χαρίσματά του, με τις υποσχέσεις των αγαθών, με τις φοβέρες της κολάσεως ακόμη, παρακάλεσε τον να σε δυναμώσει, να φυλά την εντολή αυτή της αγάπης μέσα στην καρδιά σου, λέγοντας μαζί με τον Θείο Αυγουστίνο «Κελεύεις, σε αγαπάν, δώσ ο Κελεύεις». Και προς τούτης παρακάλεσε τον να σε κερδίσει και να σε κάνει ολόκληρο δικό του, ώστε εσύ να βρίσκεσαι όλος για το Θεό, όλος για την αγάπη του Θεού, όλο σε σένα για της αυτής αγάπης. Εγώ το αδελφό μου και επεμέ η επιστροφή αυτό. Τώρα συλλογίσω αγαπητέ μου το δραστικότερο αίτιο που σε παρακινεί να αγαπάς το Θεό περισσότερο από κάθε άλλο καλό διότι αυτός είναι μοναδικά άξιος αυτής της αγάπης. Κι αν καθ' υπόθεση ο Θεός δεν ήθελε να ζητήσει του λόγου του αυτή την εντολή, να τον αγαπάμε δηλαδή τόσο σφοδρά, μόνο τούτο εσύ έπρεπε να την προσφέρεις αυτόν. Καθώς το απαιτούν όλοι οι νόμοι του χρέους σου, γιατί κάθε βαθμός αγάπης, αντικείμενο έχει το αγαθό. Όπως και αυτό το απόφθεγμα του Αριστοτέλη και όλων των ηθικών φιλοσόφων, όλοι έλεγαν είναι τούτο αγαθόν που πάντα εφίεται. Επειδή ο Θεός είναι το άπειρο αγαθό λοιπόν και όλες οι καρδιές κοροστούν να αγαπούν το Θεό με μια άπειρη αγάπη. Θέλεις να το καταλάβεις καλύτερα αγαπητέ αδελφέ πες μου λοιπόν τι είδου ιδέα έχεις για το νου σου όταν ακούς αυτό το όνομα Θεός στοχάσουμε το λογισμό σου ότι αυτός ο Θεός είναι σαν το πλήρωμα όλων των προνομίων, όλων των τελειοτήτων, όλων των προτερημάτων και όλων των αγαθών που μπορείς να συλλογιστείς, δηλαδή της ωραιότητος, της τέλειας ομορφιάς, της σοφίας, της δυνάμειος, της αγιότητος, της μεγαλειότητος, της αγαθότητος, της απειρίας, της απεραντοσύνης δηλαδή, της ζωής, της ειρήνης, της αλήθειας, της βασιλείας, της δικαιοσύνης, της σωτηρίας. Πλήμ και με όλα αυτά τα μεγάλα και ψηλά που ενόησες και άκουσες, δεν έκανες ακόμη τίποτα ούτε έβρε την αλήθεια, διότι αυτά δεν είναι Θεός. Ούτε ο Θεός είναι αυτά, αλλά αυτά μην είναι πέρι των θεών. Ο δε Θεός είναι ένα «ον» απείρως ανώτερον του πάντων. Γι' αυτό και ο Θεοφόρος Μάξιμος λέει «Πάντων των όντων και μετεχόντων, ήτι των κτισμάτων και μεθεκτών, δηλαδή των ακτίστων του Θεού και φυσικών δυνάμεων και ενεργειών, όν τα κτίσματα μετέχουσι, απειράκης απείρως υπερεξήρηται ο Θεός» κατά την ουσία και τη φύση δηλαδή. Λοιπόν, αναδίπλωσε πάλι Μυριάκης, εκατομμύρια φορές. Αναδίπλωσε αυτό το άθροισμα των τελειοτήτων και ακολούθησε παρόμοια να τον αναδιπλώνει στη τρόπο σε όλη την αιωνιότητα, διότι ύστερα από πολλούς και αναρρίθμιτους αιώνες θα βρεθεί πάλι μακρά από το να καταλάβεις το Θεό σου. Όσον ήσουν μακριά, την πρώτη μέρα που άρχισε να επιχειρεί αυτή την υπόθεση. Ο Θεός είναι ένα όν παντάπαση διαφορετικό από εκείνο που εμείς μπορούμε να καταλάβουμε. Ο Θεός είναι μια άβυσος αγαθότητος, ωραιότητος, σοφίας, μεγαλειότητος και δυνάμεως, απείρως ανώτερος από εκείνη τη γνώση που εμείς έχουμε στο νου μας, όταν προφέρουμε τις λέξεις αυτές. Επειδή όλες αυτές οι τελειότητες αλλά κατά άλλων τρόπων από εκείνο που εμείς μπορούμε να καταλάβουμε, είναι απειρος απειράκης μεγαλύτερες. Της έχει ο Θεός χωρίς τέλος, χωρίς πέρας, διότι είναι άπειρος. Της έχει χωρίς καμία μίξη και ατέλεια, διότι είναι μια καθαρή ενέργεια. Της έχει χωρίς να της παίρνει από κανέναν άλλον, διότι είναι ανεξάρτητος, και έχει χωρίς έλλειψη τα πάντα, διότι είναι το πλήρωμα του παντός, είναι το πλήρωμα του αγαθού. Τις έχει όλες για τον εαυτό του, διότι είναι αμετάβλητος, τις έχει χωρίς φόβο να τη στερηθεί, διότι είναι σε αυτόν ουσιώδης. Και για να πω με συντομία, τις έχει απείρος, υπερτελός, υπεριονίος, υπεραιονίος, υπεραγνώστος. Για τούτο και ο ξεχότατο θεολόγο εκείνο, ο Γερόθεο, ο διδάσκαλο του Διονυσίου του Αροπαγίτου, είπε στι θεολογικές στοιχειώσει του ότι ο Θεό υπερφυό έχει το υπερφυέ και υπερούσιο, το υπερουσιών. Διονυσίου Αροπαγίτου, κεφάλαιο δεύτερο περιθύων ονομάτων. Λοιπόν, ένας δεσπότης τόσο εράσμιος όπου μόνο το θεωρεί πρόσωπον προς πρόσωπον να φτάσει να καταφτάσει, να καταβυθίσει στο πέλαγος της χαράς αιωνίως όλους τους μακαρίους και όπου αν θεωρωθεί ακατάληπτος εστον φτάνει να τον μεταβάλει όλων σε ένα παράδεισο, αυτός λέω τόσος και τόσος δεν θέλει να φτάσει σε σένα και να σε μεταβάλει με την αγάπη του. Θα φτάσει λοιπόν και σε σένα με την αγάπη του θα είναι αρκετός για να τον αγαπήσεις τώρα και να γεμίσεις από τη χαρά του ο παράδοξο άκουσμα εγώ βλέπω πως μια μοναχή στα λαγματιά καλού να δώσεις όλα τα κτίσματα ευθύς κερδίζουν την καρδιά του και την έλκουν όσο πως ο μαγνήτης έλκει το σίδερο τόσο στο να τον αγαπάει. Και είναι ένας άπειρος ωκεανός όλων των καλών και αυτός δεν μπορεί να κερδίσει την καρδιά σου. Αν ίσως εσύ έχεις φυσικά μια άπειρη αγάπη στην καρδιά σου, πρέπει να τη χρωστάς ολόκληρη ως φόρο και χαράτσι σε εκείνη την άπειρη του Θεού μεγαλειότητα. Και τώρα που η αγάπη σου είναι τόσο ελλειπής και τόσο περιορισμένη, πάλι να μη θέλεις να του δώσεις όλη αυτήν που έχεις στο Θεό, αλλά μόλις και μεταβίαζε να του δίνεις ένα ελάχιστο μέρος. Και τι μεγάλο πράγμα σου ζητάει ο Θεός, αδερφέ μου, ζητώντας σου να βάλεις στον πρώτο τόπο της καρδιάς σου αυτόν και να προτιμάς τη φιλία του περισσότερο από κάθε άλλο κτιστό αγαθό. Συλλογή σου τη θα πάρεις, αγαπητέ, και τα αδερφέ, αν ίσως δεν το Θεό, ούτε καν αυτό το λίγο. Όλα τα κτίσματα σε υπηρετούν και σε αγαπούν με αυτή τη συμφωνία για να αγαπάς και εσύ τον δικό τους κτίστη, το δικό τους ποιητή και δεσπότη, το δικό τους ποιητή και δεσπότη. Είπε ο μακάριος Αυγουστίνος ότι τα μεν έξωθε για το σώμα δημιούργησε, το δε σώμα για την ψυχή, τη δε ψυχή για σένα. Είναι μόνο σε σένα σχολάζει, είναι σένα, εσένα μόνο αγαπά. Λοιπόν, όταν εσύ αντί να τον αγαπάς, τον βλάπτεις, γίνεσαι άξιος να σηκωθεί κατά πάνω σου όλη η όλα τα κτίσματα και να σε αφανίσουν, διότι δεν το υποφέρουν αυτό. Όλα αυτά, και τα έμψυχα, και τα άψυχα, και τα αισθητά, και τα ανέσθητα, και τα άλογα. Να αγαπούν τόσο τον ποιητή τους αυτά, καθένα με τη φυσική του δύναμη και επιτιδιότητα, διότι και παντοκρατορικό ονομάστηκαν από το θείο έρωτα και το παιδινό του ουρανού όπως λέει ο Θεός το έφτιαξε για σένα. Ο θείος Διονύσιος ως τα πάντα κρατούτα και συνέχοντα μας λέει «Εσύ ο λογικός άνθρωπος να μην αγαπάς μόλις ότι θέλησε το Θεό, λοιπόν να ντρέπεσαι». Να ντρέπεσαι για τη ζωή που ξόδεψε κακό ω τώρα και να κάνει απόφαση να διορθώσει όλε τι αταξίε και να αγαπήσει ολόψυχα και ολοκάρδια το Θεό. Και είμαι βέβαιο, αφού μια φορά δοκιμάσει πόσο είναι γλυκιά η θεϊκή αγάπη, ότι έχει να κλάψει τον περασμένο καιρό τη ζωή σου τον οποίον δεν αγάπησες το Θεό σου, καθώς έχεις χρέος να πεις με τον Ιερό Αυγουστίνο «Σήμερα σε αγάπησα, κάλος τόσο αρχαίο». «Σήμερα σε αγάπησα, φεύ το χρόνο εκείνο, ότε ουκ ηγάπωνσε». Και επειδή ο Κύριος ήρθε από τον ουρανό για να ανάψει στις καρδιές των ανθρώπων αυτό το ουράνιο πύρ της Θείας Αγάπης, παρακάλεσε τον, τον Ιησού να σου ανάψει τώρα με στην καρδιά σου και να σου δώσει χάρη να μην σβήσει ποτέ στους ατελεύτητους αιώνε. Γιατί είπε ο ίδιος «Πυρ ήρθον βαλήνη στην γη και τι θέλω ή τι πόσο αγαπώ η ήδη ανήφθη Λουκάς Ιωταβίτα. Μάλλον δε περισσότερο παρακάλεσέ το να σου φωτίσει το νου για να γνωρίσεις πρώτα να τον γνωρίσεις και έπειτα να τον αγαπήσεις διότι η αιτία του να μην αγαπάς το Θεό είναι διότι δεν γνωρίζεις. Όπως λέει ο θείος και μανιακός εραστής του Θεού Αυγουστίνος φως αιώνιον επίλαμψον την ψυχή μου, ή να σε εννοεί και γινώσκει και αγαπά. Για τούτο γαρ κύριε, σε ούκα αγαπά, ότι σε ουγινώσκει. Ή δια τούτο σε ουγινώσκει, ότι ου νοεί, και δια τούτο σε ου νοεί και ου καταλαβαίνει το φως σου. Έλα όμω τώρα και συλλογή σου, αγαπητέ μου, το αίτιο αυτή τη ιερή και Άγιας του Θεού αγάπη, το οποίο είναι γιατί ο Θεό προσκαλεί την αγάπη σου με την αγάπη του και τι ανεκδίκητε ευεργεσίε που σου έκανε και σου κάνει και θα θέλει να σου κάνει. Λοιπόν, αν υποθέσουμε πως ο Θεός δεν μας έδωσε εντολή να Τον αγαπάμε, και πως αυτός δεν θα ήταν άξιος να αγαπιέται όλο τούτο, εμείς πάλι χρέος έχουμε να τον αγαπάμε για την ανταμοιβή της αγάπης του. Επειδή και η αγάπη δεν πληρώνεται με άλλο, παρά με την ίδια την αγάπη. Για τούτο και ο Παύλος έλεγε, «Ζω Δέου εγώ, ζει δέ μη Χριστός» ο δεν είναι ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω, τι του Υιού του Θεού του αγαπήσοντάς με, και παραδόντος εαυτόν υπέρε μου. Και ο άλλος, ο πατέρας, ο Θεοφόρος Ιγνάτιος έγραφε, «Ρωστούς τους Ρωμαίους, τον Ιησού φιλό, τον υπέρε μου παραδοθέντα». Τι αποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπεδοκέμι. Λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να μην αγαπάμε το Θεό σε καιρό που Αυτός είναι ο πρώτος που μας αγάπησε και μας αγαπάει. Εμείς αγαπάμε Αυτόν διότι Αυτός πρώτος μας αγάπησε. Πρώτη Ιωάννου επιστολή. Διότι και μια φωτιά δεν ανάβεται ευκολότερα με άλλον τρόπο σαν από μια άλλη φωτιά. Λοιπόν, όλη η ψυχρότηση που έχουμε για την αγάπη του Θεού δεν προέρχεται από άλλο τι παρά από το να συλλογιζόμαστε με προσοχή τα καλά και τις χάριτες που θέλησε να μας κάνει ο ίδιος ο Θεός. Δεν τα συλλογιζόμαστε λοιπόν όλα αυτά τα αγαθά. Γι' αυτό και έχουμε ψυχρή αγάπη στο Θεό. Και πρώτα μεν συλλογήσου πως η αγάπη στο Θεό προς εμάς στάθηκε πάντοτε άπειρη αιώνια μαζί και άπειρη. Αιώνια, διότι αυτός δεν αγάπησε τον εαυτό του και το δικό του αγαθό πρωτήτερα από σένα, αλλά καθώς άναρχα και αιώνια αγάπησε τον εαυτό του, έτσι άναρχα και αιώνια στη θεαρχική του ιδέα αγάπησε και σένα και πεθύμησε από το αιώνος να σε κάνει κοινωνό και συμμέτοχο του δικού του αγαθού της δικής του μακαριότητος και μια τέτοια αγάπη από το μέρος του Θεού είναι παραμείωση αιώνια και κατά το άναρχον και κατά το ατελεύτητον. Επειδή και αυτός δεν δύναται από την αγάπη βιαζόμενος να μη σε αγαπά ούτε να σε αφήσει αν ίσω κι εσύ πρώτα δεν τον αφήσεις. Και αν εσύ δεν χαλάσεις το δεσμό της φιλίας που έχεις με αυτόν μεταχειριζόμενος άσχημα, πολύ άσχημα την ελευθερία σου. Και η άπειρη αγάπη που έχει ο Θεός για σένα, επειδή ο Ιησούς Χριστός με την ανθρώπινη του θέληση αγαπά περισσότερο μια μόνο ψυχή σε τούτο τον κόσμο, παρά όσο αγαπούν όλοι όσοι, όλοι οι Άγιοι, όλοι οι μακάριοι στον Παράδεισο, κι αν με την ανθρώπινη αυτή θέληση τόσο πολύ σε αγαπά, στο χάσου πλέον εσύ την αγάπη αυτή και τη Θεία Του θέληση. Και θα την αγαπήσει τόσο όσο υπερβαίνει την κτιστή αγάπη, η άκτιστη και ουσιώδης αγάπη, η οποία είναι ο ίδιος ο Θεός, γιατί τι λέει, ο Θεός αγάπη εστί, Α Ιωάννου Δ κεφάλαιο ο Θεός λοιπόν εσένα σε αγαπάει με εκείνη την ίδια αγάπη που αγαπάει τον εαυτό του και μολονότι διαμέσου αυτής δεν θέλει απαράλλαχτα το δικό σου καλό καθώς είναι το δικό του, δηλαδή το να είσαι και εσύ Θεός κατά φύσιν, γιατί αυτό είναι αδύνατο. Σου θέλει όμως ένα καλό άπειρο, διότι θέλει να σε κάνει έναν άλλο Θεό κατά χάριν, δηλαδή με συμμετοχή επάνω στον ουρανό μαζί του. Καλό που υπερβαίνει άπειρα όσο καλό μπορείς να σκεφτείς και να επιθυμήσεις εσύ για όλα τα κτίσματα αν ίσως και όλα μαζί θέλαν βάλει σε τάξη την αγάπη τους και την ωφέλεια για το καλό σου. Έπειτα πρόσθεσε και το καλό που θέλησε αυτό το καλό που σου έκανε έμπρακτα δια των έργων αλλά ποιος μπορεί να καταλάβει εκείνο που είναι κατάληπτο; ή να μετρήσει εκείνο που είναι αμέτρητο και τι άλλο είναι όλα αυτά τα αναρρίθμητα κτίσματα τα ουράνια τα επίγεια παρά οι τόσες ευεργεσίες του Θεού που τα έχει συνηθίσει σε έχουν συνηθισμένο όλων εσωτερικός και εξωτερικός περικυκλωμένο από κάθε μέρος. Και αυτό είναι το λιγότερο. Αιώνιος Πατέρας, ο Πατέρας, ο αιώνιος, για να σε ελευθερώσει από μια άπειρη αθλειότητα που θα είχε στον Άδη και να σε κάνει κοινωνό μιας άπειρης ευδαιμονίας στον Παράδεισο, σου χάρισε των θείων ιών του. Ούτω γάρ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε τον ιών αυτού το μονογενή έδωκεν. Ιωάννης, τρίτο κεφάλαιο. Και ο Υιός του Θεού, γι' αυτό το σκοπό έδωσε σε σένα τη δική σου ζωή και έδωσε και τη δική του ζωή την τιμιότερη από όλες τις ζωές, όσες υπάρχουν εν δυνάμει και όσες εν ενεργεία, με τη βία τόσων πόνων και ονειδισμών που δεν τους δοκίμασε άλλος κανείς ποτέ στον κόσμο. Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμ' αυτόν, ήτι θυσιάζω όσο ερμηνεύει ο Ιερός Θελοφύλακτος. Και το Άγιο Πνεύμα συνέδραμε σε αυτό το καλό με μια άπειρη αγάπη. Η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών δια πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν, λέει ο Παύλος του Ρωμαίους. Αν ίσως ο πατήρ θέλει να γίνει κανένα πράγμα καλύτερο από το μονογενή Υιό του, θα το έδινε, θα ήθελε να το δώσει για να σε προσκαλέσει στην αγάπη του. Αν ίσως ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Κύριος. Ήθελε έχει κάποιο πράγμα καλύτερο από τη ζωή του και μεγαλύτερο, θα στόδινε για να αγοράσει την αγάπη σου. Κι αν ίσως το Πανάγιο Πνεύμα θα είχε μεγαλύτερη αγάπη, θα ήθελε να μεταχειριστεί τα πάντα για σένα. Ο ευεργεσίες ακατάληπτες της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο, και ο αγάπη του Θεού αιτία όλων τούτων των ευεργεσιών πλέον ακαταληπτότερη. Τώρα, δεν φτάνουν όλα αυτά αδελφέ, όλα αυτά για να σε κάνουν ευχαριστηθείς. Δεν στοχάζεσαι πως κανένα άλλο πράγμα ούτε στον ουρανό ούτε στη γη δεν αγοράστηκε με μεγαλύτερη τιμή σαν την αγάπη σου επειδή για την αγάπη των εννέα αγγελικών ταγμάτων δεν χύθηκε ούτε μια ρανίδα θεϊκού αίματος. Για την αγάπη όμως τη δική σου χύθηκε όλο το αίμα ενός μονογενούς Υιού του Θεού και με όλα τα αυτά ακόμα στέκεις και δεν θέλεις να αγαπάς το Θεό. Δεν ξέρεις πως για ένα μόνο ηλαρό και γλυκό βλέμμα που θα σου δώσει ο Θεός, μια και μοναδική φορά και για ένα ελαφρό κόπο που θα πάρει ο Θεός για να κάνει κανένα καλό, δεν είσαι άξιος να του κάνεις την ανταμοιβή με μια αιωνιότητα αγάπης και με την προσφορά απείρων καρδιών. Και τώρα, τι λογή είναι η δική σου που δεν θες να δώσει το δεσπότη σου εκείνο την ταλέπορη καρδιά σου, την οποία είναι αυτός αγόρασε με τόσες άπειρες ευεργεσίες που σου έκανε. Τι θηριώδης καρδιά είναι η δική σου να μην θέλει να αγαπήσει εκείνον που σε λύτρωσε από άπειρα κακά, που θυσίασε για ωφέλειά σου την τιμή του, την ανάπαυσή του, τη χαρά του, την ελευθερία του και αυτή τη θεία ζωή του. Βέβαια, αν δεν θελήσεις να αφοσιωθείς όλος στην αγάπη και την αποταγή αυτού του άκρου ευεργέτη, να υποταχθεί δηλαδή, είναι σημάδι πως άρχισες ταλέπορε ακόμη και από τούτο τον κόσμο να καταδικάζεις τον εαυτό σου μέσα στην κόλαση και να ομολογείς ο ίδιος ότι ο Άδης είναι λίγη τιμωρία για την τόση αχαριστία σου».